H Pharma, σε κάθε δοκιμασία αποχώρησης δύο παίκτες-παίκτριες θα διαγωνίζονται για την παραμονή τους στο παιχνίδι. Αυτή τη φορά, η μονομαχία ήταν γυναικεία υπόθεση. Ο Σάκης Τανιμανίδης συνάντησε ξανά τους συμμετέχοντες του reality λίγο πριν αγωνιστούν για την ασυλία. Αρχικά η πρώτη μονομάχος ήταν η Μαρία Θωμά, η οποία και θα περνούσε σε δοκιμασία αποχώρησης μαζί με τη δεύτερη μονομάχο. Η Ειρήνη Κολυδά ανακοίνωσε πως δεν θα αγωνιστεί, χάνοντας φυσικά την ευκαιρία να εξασφαλίσει η ίδια την ασυλία. Ο λόγος της απόφασης αυτής δεν ήταν άλλος από έναν τραυματισμό στο σώμα της που την ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια, με την ίδια να θέλει να προστατευτεί. Η Μαρία Θωμά, έχοντας βγει η πρώτη γυναίκα μονομάχος της εβδομάδας, περίμενε με αγωνία τις εξελίξεις στο reality, ενώ ήταν σκεπτική για το όνομα της δεύτερης γυναίκας μονομάχου. Η διαδικασία αποχώρησης ήταν καθαρά γυναικεία υπόθεση. Σε κάθε δοκιμασία αποχώρησης δύο παίκτες-παίκτριες θα διαγωνίζονται για την παραμονή τους στο παιχνίδι. Αρχικά στο αγώνισμα ασυλίας η παίκτρια που κέρδισε, εξασφαλίζοντας την παραμονή της στο παιχνίδι, ήταν η Κυριακή. Αργότερα ανακοινώθηκε το όνομα της δεύτερης μονομάχου, η οποία ήταν η Μαρία Τοτόμη, μαζί με τη Μαρία Θωμά. Οι δύο γυναίκες έδωσαν μάχη για την παραμονή τους στο παιχνίδι, ποια αποχώρησε από τη Φάρμα. Η απάντηση στις παρακάτω φωτογραφίες. We'll be right back.